Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν τα Άγια Πάθη του Χριστού μας. Επιτελούμε όμως και την ανάμνηση του Πάγκαλου Ιωσήφ και το γεγονός της άκαρπης σικιάς που ξεράθηκε όταν ο Κύριος την καταράστηκε. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος ήταν ο μικρότερος γιος του Πατριάρχη Ιακώβ και ο πιο αγαπητός. Όμως φθονήθηκε από τα αδέλφια του και αρχικά τον έριξαν σε ένα βαθύ λάκκο και εξαπάτησαν τον πατέρα τους χρησιμοποιώντας ένα ματωμένο ρούχο, ότι δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Στη συνέχεια τον πούλησαν για 30 αργύρια σε εμπόρους, οι οποίοι τον ξαναπούλησαν στον αρχιμάγειρα του βασιλιά της Αιγύπτου, τον Πετεφρή. Ο Ιωσήφ ήταν πανέμορφος και τον ερωτεύτηκε η γυναίκα του Πετεφρή, που θέλησε να τον παρασύρει βίαια σε ανήθικες πράξεις. Μόλις εκείνη έπιασε τον Ιωσήφ, εκείνος άφησε στα χέρια της τον χιτώνα του και έφυγε. Εκείνη από τον θυμό της τον συκοφάντησε στο σύζυγό της, ότι δίθεν αυτός της επιτέθηκε να τη βιάσει. Ο Πετεφρής την πίστεψε και φυλάκισε τον Ιωσήφ. Κάποτε όμως ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, είδε ένα παράξενο όνειρο και ζήτησε έναν εξηγητή. Με τον φωτισμό του Θεού, μόνο ο Ιωσήφ μπόρεσε να του το εξηγήσει. Ότι θα έρθουν στη χώρα του 7 χρόνια εφορίας και 7 χρόνια ακαρπίας και πείνας. Ενθουσιάστηκε ο Φαραώ από τη σοφία του και τον έκανε γενικό άρχοντα, δηλαδή κάτι σαν πρωθυπουργό. Ο Ιωσήφ διαχειρίστηκε άριστα την εξουσία και φρόντισε στα δύσκολα χρόνια της πείνας όλο τον λαό. Με αφορμή τη διανομή του σιταριού, φανερώθηκαν τα αδέλφια του που τον είχαν φθονήσει. Εκείνος δεν τους κράτησε κακία, αλλά αντίθετα τα προσκάλεσε μόνιμα στην Αίγυπτο μαζί με τους γονείς τους. Αυτός λοιπόν ο Ιωσήφ αποτελεί προεικόνηση του Χριστού, διότι και αυτός ο Χριστός, ο αγαπητός γιος του Πατέρα, φθονήθηκε από τους ομοφίλους του, τους Ιουδαίους, πουλήθηκε από τον μαθητή του για 30 αργύρια και κλείστηκε στον σκοτεινό λάκκο, τον τάφο. Επίσης, τη Μεγάλη Δευτέρα μνημονεύουμε και την άκαρπη σικιά, την οποία καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε αμέσως. Η σικιά που ξεράθηκε συμβολίζει τόσο τη συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε πνευματικούς καρπούς, όσο και κάθε άνθρωπο που στερείται πνευματικών καρπών και αρετών. Έθιξε ο Χριστός τη δύναμή του στο άψυχο δέντρο και ποτέ πάνω σε άνθρωπο, για να δείξει ότι δεν έχει μόνο δύναμη να ευεργετεί, αλλά και να τιμωρεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει πως την ώρα που ο Κύριος επιτίμησε τη σικιά και αυτή ξεράθηκε, έπεσαν αμέσως τα καταπράσινα φύλλα της και την επόμενη μέρα ξεράθηκε η ρίζα της. Οι μαθητές, έκθαμβοι από το θαύμα αυτό, δεν ζητούσαν να μάθουν τη βαθύτερη έννοιά του, αλλά είχαν την απορία πως αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Πρώτη φορά είχαν δει τιμωρία της άψυχης φύσης. Ο Χριστός, παίρνοντας αφορμή από την απορία των μαθητών του, χωρίς να εξηγήσει τη συμβολική σημασία του θαύματος, τους δίδαξε για τη μεγάλη δύναμη της πίστης, η οποία, όταν συνοδεύεται από εσωτερική θέρμη, μπορεί να κατορθώσει αφάνταστα πράγματα. Η υμνογραφία μας αναφέρεται στη Μεγάλη Δευτέρα με τα δύο παραπάνω θέματα, αλλά και επιπλέον στο θέμα της πορείας του Χριστού προς το πάθος. Από το τροπάριο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», οι ακολουθίες της Μεγάλης Δευτέρας έως της Τετάρτης λέγονται και «Ακολουθίες του νυμφίου». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.